Ακούστε. Ναι. Μας ακούς από την Αθήνα. Καλημέρα. Βασιλική. Καλή σας μέρα. Γεια σας, γεια σας από το Μεσοχώρι του Δήμου Παρανεστίου της Δράμας. Μας ακούτε? Βεβαίως, εξαιρετικά. Ωραία. Ωραία. Βρισκόμαστε λοιπόν στην μαγική γη του Πελίτη και τη λέμε μαγική εδώ στο Μεσοχώρι του Δήμου Παρανεστίου της Δράμας, γιατί εδώ και 19 χρόνια έχει καταφέρει και συγκεντρώνει καλλιεργητές από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και από άλλες χώρες του πλανήτη, οι οποίοι θα ανταλλάξουν τους ντόπιους, τους παραδοσιακούς σπόρους, καθώς υπηρετούν ένα θεάριστο έργο της διάσωσης και διάδοσης των ντόπιων ποικιλιών στις χώρες από όπου και προέρχονται. Πάρα πολλές λοιπόν ντόπιες ποικιλίες, να μιλήσω για τη δική μας χώρα αλλά και για άλλες χώρες, έχουν σωθεί, οι οποίες ήταν επαπειλούμενες, και έχουν σωθεί ακριβώς επειδή αυτοί οι άνθρωποι αποφάσισαν να μαζέψουν, να τους συγκεντρώσουν και να τους καλλιεργήσουν. Κάθε χρόνο λοιπόν, το πρώτο Σάββατο μετά την Λαμπρή, το Σάββατο πριν από την Κυριακή του Θωμά, γίνεται αυτή η συνάντηση και βρισκόμαστε πλέον στη 19η χρονιά που γίνεται αυτή η συνάντηση ανταλλαγής των σπόρων, δωρεάν, από χέρι σε χέρι και από καρδιά σε καρδιά, όπως είναι το σύνθημα της κοινότητας του Πελίτη. Να βάλω βέβαια όμως στην κουβέντα τον άνθρωπο, τον εμψυχωτή και τον ιδρυτή αυτής της εναλλακτικής κοινότητας Πελίτη, τον Παναγιώτη Σαϊνατούδη, που ενέπνευσε πάρα πολλούς ανθρώπους, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο, και έχει επηρεάσει θετικά τη ζωή όλων μας προς αυτό το σκοπό της διάσωσης και διάδοσης των ντόπιων σπόρων. Κύριε Σανατούδη. Καλή σας μέρα και από εμάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που μας δίνετε. Οι παραδοσιακές ποικιλίες είναι ένα ζωντανό κομμάτι του πολιτισμού μας, της ιστορίας μας. Έχουν χρώματα, αρώματα, γεύσεις. Μπορούμε κάθε χρόνο να κρατάμε το δικό μας σπόρο. Και όσο διασώζουμε τις παραδοσιακές ποικιλίες, διασώζουμε και τη δημοκρατία. Όταν ξεκινήσατε πριν από 19 χρόνια και είχατε αυτό το όραμα, πλέον είσαστε ικανοποιημένος που βλέπετε όλο αυτό τον κόσμο να δραστηριοποιείται σε αυτό το σκοπό? Ξεκίνησα... Πέρασαν πολλά για να φτάσουμε σε αυτό. Ναι, το Πελίτη γιορτάζει 24 χρόνια. 19 χρόνια γιορτάζουμε τη γιορτή. Όταν ξεκίνησα, ελάχιστοι άνθρωποι γνωρίζανε το θέμα των παραδοσιακών ποικιλιών. Σήμερα γίνονται δράσεις σε όλη την Ελλάδα και πάρα πολλοί άνθρωποι πλέον κρατάνε το δικό τους σπόρο, ενώ δεν γνωρίζανε μέχρι πρόσφατα τίποτα. Και επίσης, το διάστημα της οικονομικής κρίσης, το Πελίτη βοήθησε χιλιάδες ανθρώπους να διατηρήσουν την αξιοπρέπειά τους, κρατώντας το δικό τους σπόρο και έχοντας τροφή. Υποστηρίζουμε με δωρεάν παραδοσιακούς σπόρους πάνω από 20.000 οικογένειες στην Ελλάδα κάθε χρόνο. Και να πούμε ότι το Πελίτη έχει κατά τόπους ομάδες σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Και αυτές οι ομάδες θα δώσουν το παρόν τους σήμερα εδώ. Έχουμε 13 τοπικές ομάδες σε διάφορες περιοχές στην Ελλάδα και επίσης έχουμε ομάδες στη Βουλγαρία, στην Κύπρο και στις Ηνωμένες Πολιτείες πρόσφατα, και οργανώνουμε και γιορτή σπόρων του Πελίτη μαζί με τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης στην Κωνσταντινούπολη. Συγχαρητήρια, να είστε καλά. Βασιλική, να προλάβουμε να ακούσουμε και κάποιον άλλο από τους καλεσμένους σου. Για Βασιλική. Πριν ολοκληρώσουμε. Να είναι οι συνεργαζόμενοι καλλιεργητές με το Πελίτη, mm-hmm. με την εναλλακτική κοινότητα Πελίτη. Να μιλήσουμε με τον Μελισσοκόμο, τον κύριο Γιώργο Καρυπίδη. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα και Χριστός Ανέστη σε όλους και χρόνια πολλά. Αληθώς, να είστε καλά. Και εμείς για μια ακόμη χρονιά είμαστε εδώ σε αυτή την πολύ σημαντική προσπάθεια που γίνεται και ως, ας το πω απλή και ανήσυχοι άνθρωποι πάνω σε αυτό τον πλανήτη, αλλά και ως μελισσοκόμοι, γιατί γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να διατηρούμε τον παραδοσιακό σπόρο, τα παραδοσιακά φυτά που αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι, και τα περισσότερα από αυτά είναι και μελισσοκομικά, διατηρώντας ένα μεγάλο κομμάτι της παράδοσής μας και δίνοντας και τη δυνατότητα να αναπτύξουμε τη μελισσοκομία στην υγιή βάση, που είναι η βάση της φυσιολογικής της ανάπτυξης. Όχι σε καλλιέργειες οι οποίες δεν ωφελούν τόσο τη μέλισσα, αλλά σε καλλιέργειες οι οποίες βασίζονται σε μια πιο δυνατή παραδοσιακή ανάπτυξη, άρα επομένως
και αυτό που είναι παραδοσιακό και υγιές έρχεται και στο πιάτο μας, έρχεται στο κουτάλι μας, μέσα από το μέλι, μέσα από τη μέλισσα. Άρα είναι πολυδιάστατη αυτή η παρουσία εδώ. Έχει να κάνει ότι είναι αυτό που λέμε ότι όλα είναι μια αλυσίδα, οι κρίκοι που δένονται μεταξύ τους. Άρα βοηθώντας τη διάδοση και τη διάσωση των παραδοσιακών σπόρων, βοηθάμε και τη μελισσοκομεία. Μάλιστα. Εξαιρετική η πρωτοβουλία, Βασιλική. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, δυστυχώς. Αν μας ακούσω από την Αθήνα, απλά να δώσουμε συγχαρητήρια για όλη αυτή την πρωτοβουλία. Που όπως μας είπες 19 χρόνια οι άνθρωποι αυτοί υποστηρίζουν για τη διατήρηση των παραδοσιακών σπόρων. Και είναι η ουσία, είναι η υγεία μας. Και η ουσία είναι η υγεία μας, βέβαια. Μας και αυτό που λένε, πέρα ναι, της διατήρησης που είναι παραδοσιακό, είναι το υγιεινό που φτάνει στο πιάτο μας. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε, να ζητήσουμε συγγνώμη από τους άλλους δύο φίλους που δεν είχαμε δυνατότητα να τους παρακολουθήσουμε, να μας θέσουν και εκείνοι την τα δικά τους. Την επόμενη χρονιά να είσαστε εδώ λοιπόν. Να την επόμενη χρονιά, ναι. Έτσι. Να είσαστε καλά, κάθε καλό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και από την γνώση των παραδοσιακών σπόρων, στη γνώση που μας προσφέρουν άξιοι καθηγητές σε ανοιχτό πανεπιστήμιο της Κύπρου, που όμως ενδιαφέρει πάρα πολλούς από εσάς, καθώς πάρα πολλοί Ελλαδίτες πηγαίνετε στην Κύπρο, εγγράφεστε από εδώ και ολοκληρώνετε τις σπουδές στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Νομίζω πάνω στο 50%. Για να δούμε, θα πει η Δέσποινα Κακαλή σιγά σιγά. Καλημέρα και πάλι, Δέσποινα. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Πάνω από, είναι 65%. Άρα πάνω από το 50%. Οι φοιτητές στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Και όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, το σπόρο της γνώσης φυτεύει εδώ δίπλα μας ο καθηγητής πληροφορικής, ο κύριος Σωκράτης Κάτσικας, τον οποίον τον έχουμε μαζί μας σήμερα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πριν καλώς ήρθατε.